In business news. Σε μία φαντασμαγωρική τελετή τέθηκε ο θεμέλιος λίθος τη Μαρίνα Αγία Νάπα στην περιοχή Αγία Έκλας Μακρόνισο. Ο Αιγύπτιο επιχειρηματία Νακύπ Σαουίρη, ο οποίο συμμετέχει στη Μαρίνα Αγία Νάπας μέσω τη Gemini Real Estate θηγατρική του ομιλού Gemini, η οποία ανήκει στην οικογένεια Σαουίρη, εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών. Ο κύριο Σαουίρη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι ένιωθε κάτι μαγικό, κάτι θεϊκό, επισκεπτόμενος την περιοχή πριν μερικά χρόνια. Γι' αυτό πως εξήγησε: Επιθυμία του ήταν να χτιστεί κάτι μνημειώδες, το οποίο θα αποτελεί χώρο θαυμασμού, το οποίο θα απολαμβάνει κάποιο από μακριά, από τη θάλασσα. Ο κύριος Σταύρο Καραμοντάνη δήλωσε πω είναι ένα από τα μεγαλύτερα project στην Ανατολική Μεσόγειο, όραμα του πατέρα του Γεράσιμου Καραμοντάνη, ο οποίο ξεκίνησε την επιχείρησή του στην Αμόχωστο το 1959. Ένα όραμα το οποίο μοιράστηκε μαζί μα ο Νακύψα ο οποίο εξέλιξε το σχεδιασμό του έργου πολλά βήματα παραπέρα. Ω μία ακόμα απόδειξη ότι ο σχεδιασμό για να καταστεί η Κύπρο πορισμό ποιοτικών επενδύσεων παίρνει σάρκα και οστά, χαρακτήρισε τη Μαρίνα Αγία Νάπα ο Υπουργό Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Μιλώντα στο πλαίσιο τη εκδήλωση για την κατάθεση του θεμέλιου λίθου για το έργο, εκ μέρου του Προέδρου τη Δημοκρατία, ο κ. Γεωργιάδη υπεθύμησε ότι το συνολικό κόστο ανάπτυξη του έργου αναμένεται να ανέρθει γύρω στα 220 εκατομμύρια, ενώ ανακοίνωσε πω με την ολοκλήρωση του έργου η Μαρίνα Αγία Νάπα θα ανακηρυχθεί ω επίσημο σημείο εισόδου στη Δημοκρατία.